Την οργισμένη αντίδραση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτριου προκάλεσαν δηλώσεις του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης Γιώργου Βασιλακόπουλου για το ενδεχόμενο εμπλοκής της μουσουλμανικής μειονότητας σε ενδεχόμενο επεισοδίων που θα λάβουν χώρα στο τελικό του κυπέλου μπάσκετ Ελλάδας μεταξύ των ομάδων του Παναθηναϊκού και του Άρη. Ερωτηθείς για την περίπτωση διεξαγωγής του αγώνα στην Ξάνθη, ο κ. Βασιλακόπουλος δήλωσε επί λέξη: Η Ξάνθη είναι σε ένα ευαίσθητο σημείο. Φοβηθήκαμε μήπως είχαμε με τους στρατούς των δύο ομάδων και εμπλοκή της μουσουλμανικής μειονότητας. Το πρόβλημα έχει δημιουργήσει η ίδια η κοινωνία. Εδώ δεν μπορεί να κάνει συναυλία ο Νταλάρας. Στην απάντησή του, ο κ. Μάτιος χαρακτήρισε τις δηλώσεις του κ. Βασιλακόπουλου απαράδεκτες, επισημένοντας ότι η Ξάνθη, όπως και ολόκληρη η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι μια ασφαλής και φιλόξενη περιοχή, της οποίας οι κάτοικοι, ανεξαρτήτου θρησκεύματος και καταγωγής, αγαπάνε τον αθλητισμό και θεωρούν τιμή να φιλοξενούν στον τόπο τους κορυφαία αθλητικά γεγονότα. Ο κ. Βασιλακόπουλος γνωρίζει πολύ καλά τη δυνατότητα που έχει η Ξάνθη να φιλοξενεί σημαντικές αθλητικές συναντήσεις. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι του 2015 πραγματοποιήθηκε στην πόλη διεθνές τουρνουά μπάσκετ με τη συμμετοχή των εθνικών ομάδων Ελλάδος, Τσεχίας, Βοσνίας, Ερζεγοβίνης και Ρωσίας, το οποίο είχε απόλυτη επιτυχία. Σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο κ. Βασιλακόπουλος υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύθηκαν, καθώς το σχόλιο του αφορούσε την παρουσία των δύο στρατών φιλάθλων σε μια εθνικά ευαίσθητη περιοχή, η οποία πιθανώς να δημιουργήσει προβλήματα με την αντιπαλότητά τους αλλά και στη μουσουλμανική μειονότητα. Μίλησα υπέρ της πόλης, την οποία έχω επισκεφθεί πολλές φορές, υπογράμμισε ο κ. Βασιλακόπουλος.